Τώρα να συνδεθούμε με τον καθηγητή φαρμακολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτρη Κούβελα. Κύριε Κούβελα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, σήμερα είχαμε ανησυχητική εξέλιξη, 269 κρούσματα, που ουσιαστικά είναι το ρεκόρ της πανδημίας στην Ελλάδα. Έχουμε πάρει τα μέτρα και παρόλα αυτά έχουμε πολύ υψηλούς αριθμούς κρούσματων. Κοιτάξτε, έχει φανεί και από την προηγούμενη εμπειρία και στις ΗΠΑ και στη Βρετανία και στην Ιταλία και στη Γαλλία ότι πλέον τα μέτρα από τη στιγμή που αρχίζουν κρούσματα στο εσωτερικό της χώρας δεν βοηθάνε, ούτε το lockdown. Αυτό λοιπόν το μόνο που θα μπορούσε να βοηθήσει είναι μια πάρα πολύ καλή δομημένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τίποτα άλλο. Δηλαδή δεν φαίνεται ότι κάποιο άλλο μέτρο μπορεί να βοηθήσει από την κατάρρευση του συστήματος υγείας. Θα έπρεπε να έχουμε πάρει τα μέτρα μας πολύ πολύ νωρίτερα και πολύ πολύ ασφαλέστερα. Όμως φάνηκε ότι στο πρώτο ημίχρονο αυτής, αν το πούμε έτσι με γηπεδικούς όρους, στο πρώτο ημίχρονο αυτής της μάχης κατά του κορονοϊού, τα πήγε καλά η Ελλάδα και ξαφνικά ήρθε αυτή η αρνητική στροφή με εκτόξευση κρουσμάτων. Δεν ήταν ημίχρονο, ήταν ζέσταμα. Δεν είχαμε κρούσματα στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε εισρωή μολυσματικού υλικού σημαντική. Έγινε και το lockdown, τέλος πάντων, κατά πόσον βοήθησε ή δεν βοήθησε, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Δεν μπορούσε να γίνει και κάτι άλλο δηλαδή. Αλλά επί της ουσίας δεν είχαμε εισρωή κρουσμάτων. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχουμε εισρωή κρουσμάτων από παντού. Δεν ελέγχαμε το σύνολο των εισαγωμένων. Ελέγχαμε δειγματοληπτικά. Τα τεστ αργούσαν να γίνουν. Δεν υπάρχει ενιαίο πρωτόκολλο για τα τεστ. Άλλου γίνονται έτσι, άλλου γίνονται αλλιώς. Δεν συνοδεύονται από αντισώματα. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη διαδικασία και προφανέστατα δεν γίνονται με πραγματικά σωστό τρόπο. Δηλαδή δεν είχαμε κανονικό προσκύνησμα. Αυτό λοιπόν το μόνο που ξέραμε και μάλιστα είχαμε μιλήσει από μαζί ήδη από το Φεβρουάριο που σας έλεγα ότι το μόνο που μπορεί να βοηθήσει είναι η γρήγορη δόμηση πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Να μπορούμε δηλαδή να περιθάλπτουμε περιστατικά στο σπίτι τους για να μην επιβαρυνθεί απότομα το τριτοβάθμιο νοσοκομείο και καταρρεύσει. Αυτό δηλαδή που συνέβη και στην Ιταλία. Αυτό που ελπίζουμε τώρα, δηλαδή τουλάχιστον εγώ αυτό ελπίζω, είναι να μην είναι αρκετά φωνικός ο ιός. Δηλαδή αυτά που λέγαμε από την αρχή ότι υπερκαταγράφονται θάνατοι, που ήταν υπερβολική καταγραφή θανάτων από κορονοϊό, το είχε πει και ο κύριος Σιόδρας από ό,τι θυμάστε, όλα καταγράφονται θάνατοι από κορονοϊό, να μην ήταν τόσο πολύ, να έχει μια θνητότητα της τάξης του 0,2-0,3, οπότε αυτό το πράγμα μπορεί να μας βοηθήσει να ανταπεξέλθουμε. Εάν η θνητότητα είναι αυτή που καταγράφηκε το Φεβρουάριο και είναι πραγματική, δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει τίποτα και θα υπάρξει κατάρρευση του συστήματος υγείας με το που θα μπουν δηλαδή τα πρώτα βρόχια. Το άλλο μεγάλο θέμα σε σχέση με την πανδημία είναι το πότε θα έρθει το εμβόλιο, από πού θα μας έρθει το εμβόλιο. Βλέπουμε τις συμφωνίες που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχουν και πολλοί που λένε ότι προσοχή λίγο με το εμβόλιο, δεν είναι πανάκια, μπορεί να κάνεις το εμβόλιο και παρόλα αυτά να χρειαστείς και δεύτερη και τρίτη δόση, ειδικά μέσα σε μεγαλύτερη ηλικία. Όχι. Για το εμβόλιο, για να είμαι ειλικρινής, απορώ πραγματικά πώς βγαίνουν και λένε τόσα πράγματα άνθρωποι που πραγματικά δεν έχουν αντίληψη για το τι συζητάνε. Πραγματικά, δηλαδή με θυμώνει πάρα πολύ αυτό το γεγονός. Mm-hmm. Το εμβόλιο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν παζαρεύουμε κάτι που δεν υπάρχει. Είναι σαν να σας υπόσχομαι εγώ με τα θανάτια ζωή. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, δηλαδή είναι πολύ μακριά από το να υπάρξει το εμβόλιο. Δεν υπάρχει καν αίτημα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για αδειοδότηση. Αυτό που ακούμε ότι μπορεί να έχουμε το εμβόλιο τέλος του 2020. Τι να σας πω. Μόνο καφετζού θα μπορούσε να το πει. Πραγματικά δεν νομίζω ότι θα βρείτε ούτε έναν ειδικό στα φάρμακα και τις διαδικασίες που να σας πει σοβαρά ότι το εμβόλιο μπορεί να κυκλοφορήσει, να έρθει στην Ελλάδα τέλος του 2020, εκτός και αν μιλάμε για πρώιμη πρόσβαση πειραματικού σταδίου. Αν κάποιοι δηλαδή θέλουν να το πάρουν εθελοντικά για να δουν αν θα προστατευτούν. Το οποίο βέβαια και αυτό έχει κινδύνους. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλους κινδύνους, γιατί το χαρακτηριστικό, όπως έχουμε ξαναπεί και μαζί και με άλλους, το χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου ιού είναι ότι ο ίδιος δεν σκοτώνει. Δεν είναι δηλαδή σαν το AIDS που μας καταστρέφει τα λευκοκύτταρα, δεν είναι σαν τον έμπολα που μας κάνει εμόλυση. Αυτός ο ιός μας κάνει μια φλεγμονή στο αναπνευστικό. Αυτό όμως που είναι επικίνδυνο με το συγκεκριμένο ιό, γι' αυτό βοηθάνε και τα παράγωγα της κορτιζόνης που είναι ανοσοκατασταλτικά, ουσιαστικά κινδυνεύουμε από μια υπεραντίδραση του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Εάν λοιπόν εμείς με αυτό το υποτιθέμενο εμβόλιο πάμε για να
διεγείρουμε το νοσοποιητικό μας σύστημα να μην καταφέρει να αναπτυχθεί ο ιός, μπορεί με τις πρωτεΐνες του ιού που ουσιαστικά χορηγούμε να έχουμε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα από το ίδιο τον κορονοϊό. Δηλαδή ενός αλλεργικού τύπου αντίδραση, που αν το κάνουμε στις ευπαθείς ομάδες, που για αυτές χρειαζόμαστε το εμβόλιο, θα έχουμε την ίδια τοξικότητα, την ίδια βλαπτική ικανότητα με το ίδιο το εμβόλιο. Άρα λοιπόν το εμβόλιο πρέπει να δοκιμαστεί πάρα πολύ καλά πριν φτάσει να το χορηγήσουμε σε ευπαθείς ομάδες, που δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε μέχρι το Δεκέμβρη να το κάνουμε. Πραγματικά δηλαδή είναι σχεδόν απίστευτο. Εάν βέβαια γίνει, πολύ καλό θα είναι, αλλά δεν έχουμε τέτοια δεδομένα ότι αυτό μπορεί να προχωρήσει. Εμένα μου κάνει πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση η συμφωνία όλων των κρατών με τις εταιρείες για να το προλάβουν. Ενδεχομένως να γίνεται και μία μάχη για το ποιος θα εξασφαλίσει τα δικαιώματα όταν βγει να το πάρει πρώτος. Ήδη η Άστρα είπε ότι θα το χορηγήσει δωρεάν. Mm-hmm. Βεβαίως υπάρχει μια γενική αρχή από την εποχή που εμφανίστηκαν οι υπολογιστές και το ίντερνετ, τον Bill Gates, η οποία λέει ότι όταν κάτι στο προσφέρουν δωρεάν, να ξέρεις ότι το εμπόρευμα είσαι εσύ. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, αλλά δεν υπάρχει δωρεάν. Που σημαίνει ότι κάποιο άλλο είναι το εμπόρευμα. Όταν δηλαδή κάποιος μας παρέχει μια υπηρεσία τζάμπα, είναι βέβαιο ότι θα χρησιμοποιήσει πληροφορίες από αυτές που εμείς περνάμε για να έχουμε τη δωρεάν υπηρεσία. Δηλαδή τελικώς είμαστε εμείς το εμπόρευμα. Άρα λοιπόν είναι ύποπτες αυτές οι κινήσεις. Ποτέ κανένα φάρμακο δεν δόθηκε στη φαρμακοβιομηκανία δωρεάν και για πολύ σημαντικά και θανατηφόρα νοσήματα όπως ο καρκίνος. Θα πρέπει να ξέρετε ότι οι καινούργιες θεραπείες, αυτά τα CAR T cells που λέμε, κοστίζουν 500,000 η κάθε θεραπεία για τον κάθε άνθρωπο. Δεν έγινε καμία συγκλονιστική έκπτωση γιατί κινδυνεύαν και ήταν και λίγα τα κρούσματα. Άρα λοιπόν το θεωρώ λίγο περίεργο η φαρμακοβιομηκανία να κάνει τόσο μεγάλο δώρο στην ανθρωπότητα. Κύριε καθηγητά, ήσασταν ξεκάθαρος. Εμείς σημειώνουμε όλα αυτά που λέτε. Είπατε πολύ σημαντικά πράγματα. Ελπίζουμε να τα συγκράτησαν και οι τηλεθεατές μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλό βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα σας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.